Εν μέσω τη κλιμακούμενη ένταση με την Κίνα, η ιαπωνική κυβέρνηση υιοθετεί νέο στρατηγικό δόγμα και προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα που επιβλήθηκε στην Ιαπωνία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, απαγορεύεται η επέμβαση Ιαπωνικών δυνάμεων σε διεθνεί συγκρούσει. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν πρόκειται για την προστασία τη χώρα. Πλέον ο φιλελληνικό αυτό προσανατολισμό αναθεωρείται. Ο αμυντικό προπολογισμό αυξάνεται κατά 5% την περίοδο 2014-2019 και θα διαμορφωθεί στα 174 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κατάλογο των οπλικών συστημάτων που θα αγοραστούν περιλαμβάνει 52 αμφίδια οχήματα. 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτήρηση, 5 υποβρύχια, 17 αεροσκάφη κάθε τη απογείωση, 28 μαχητικά F-35 και 2 αντιτορπιλικά, εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα αντιπυραυλικά συστήματα. Ο Ιάπωνα Πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε ουσιαστικά εφαρμόζει τη ρίση του Βεγγετίου. Αν θε ειρήνη, έτοιμά για πόλεμο. Μέσω τη διεθνού συνεργασία. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με γνώμονα πάντοτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Είμαστε. Νέο αμυντικό δόγμα με το βλέμμα στην Κίνα. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα κινείται σαφώ προ την κατεύθυνση τη ενίσχυση τη άμυνα των ισιωτικών συμπλεγμάτων. Η απειλή πλέον δεν προέρχεται από την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση, αλλά από την Κίνα και το πυρηνικό πρόγραμμα τη Βόρεια Κορέα. Το Μάρτιο το Πεκίνο αποφάσισε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της χώρας πάνω από 10%, δηλαδή κατά 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κίνα ξοδεύει για την άμυνά της 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την Ιαπωνία σε ετήσια βάση. <Και> για τους Ιάπωνες εν κάκου, για τους Κινέζους διαωγού. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας του συμπλέγματος των βραχονισίδων στην Ανατολική Κινέζική θάλασσα αποτελεί διαρκή αιστεία έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Στις 22 Νοεμβρίου, η Κίνα κήρυξε μονομερό «ζώνη εναέριου ελέγχου στην περιοχή». Η Απονία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα εξακολουθούν να πραγματοποιούν πτήσεις χωρίς να ενημερώνουν το Πεκίνο.